της εξωτερικής πολιτικής. Η εκτίμησή μου, κυρία Πολάλη, είναι ότι έχει καταβαραθρωθεί απολύτως το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το αφήγημα δηλαδή που από την πρώτη στιγμή μίλαγε για μια διαδικασία καταστροφής η οποία εξελίσσεται. Δεν μειώνω καθόλου την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Ίσα-ίσα έχουμε δύσκολα μπροστά μας ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή ότι ζητήματα τα οποία θα λέει κανένας άλλες φορές θα μέναν ανοιχτά στην αξιολόγηση, θα πηγαίναν μέχρι την τελευταία στιγμή και εκεί θα υπήρχε η μεγάλη πίεση, φαίνεται από όλες τις πλευρές να υπάρχει μία σύγκληση στο ότι η χώρα σε αυτό το σκληρό, με αυτή τη σκληρή επιτροπή εκπληρώνει τις συμφωνίες της. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, γιατί είναι γνωστή η άποψη του κ. Κίρτσου, έχουμε ξαναβρεθεί άλλωστε στα πάνελ. Σας κατηγορεί όμως ότι αλλάξατε γήπεδο. Σας πω, θα έχετε φορέσει φανέλες της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν είπα το πράγμα, γήπεδο. Δεν είπα ότι αλλάξατε φανέλα. Του ρεαλισμού, εν πάση περιπτώσει. Είναι γνωστό επίσης αυτό το αφήγημα. Εγώ θα έλεγα ότι οι ιστορικοί χρόνοι δεν κρίνονται με ένα ή δύο χρόνους. Κρίνονται σε πολύ μεγαλύτερα διαστήματα. Ξέρουμε τον πολύ δύσκολο συσχετισμό σε παγκόσμιο επίπεδο που υπάρχει και στην Ευρώπη. Τα κρίσιμα προβλήματα όμως βρίσκονται μπροστά μας. Εγώ μίλησα πριν για τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης. Η μεγάλη εικόνα της Ευρώπης είναι, ο κύριος Κίρτσος νομίζω ότι το βλέπει με τη δική του σκοπιά πιο άμεσα, είναι ότι εδώ έχουμε πολύ κρίσιμα προβλήματα. Έχουμε ζήσει αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, την περασμένη χρονιά, το Brexit, το οποίο τραβάει σε μάκρους όπως βλέπουμε. Ζούμε την κρίση στην Ισπανία. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ιταλία, που θα έχουμε σε λίγο εκλογές. Ζούμε την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που πάει να γίνει στην Αυστρία σε επίπεδο κυβερνητικό πλέον. Συνεπώς έχουμε μία πολύ σύνθετη εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε όμως και παντά τα συμπτώματα. Τα αίτια τα έχουμε αναλύσει. Συμφωνούμε, τέλος πάντων, γιατί βλέπω ότι δεν συμφωνούμε. Ποια είναι τα πραγματικά αίτια? Προφανώς δεν συμφωνούμε. Και νομίζω ότι δεν. Ίσως αυτό είναι και ένα πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουμε ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Λέω προφανώς δεν συμφωνούμε από την άποψη των προσεγγίσεων που κάνουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Έτσι, ακριβώς. Για παράδειγμα, εμείς λέμε και θα λέμε ότι αυτή η αρχιτεκτονική της Ευρώπης και αυτή η μονόπλευρη λιτότητα, αν θέλετε αυτοί οι σκληροί δημοσιονομικοί κανόνες, όχι μόνο δεν βοηθούν στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα της Ευρώπης, αλλά την αφήνουν κατά τη γνώμη μας πολύ πίσω και από το τι συμβαίνει διεθνώς και στο διεθνή ανταγωνισμό, αν θέλετε. Συνεπώς, για να κλείσω ξανά με την αξιολόγηση και να επανέλθω σε αυτό, νομίζω ότι από όλες τις πλευρές δεν θέλουν, εκτός των άλλων, να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο. Δεν χρειάζεται αυτό. Και μάλλον και από την στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βλέπω ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται αυτή τη φορά να συγκλίνει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και από όλες τις πλευρές λέγεται ότι μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και το σχηματισμό, θα έλεγα, της γερμανικής κυβέρνησης, θα μπούμε στη συζήτηση. Μάλιστα. Για το χρέος, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Για αυτό, να κλείσουμε. Αυτό δεν σημαίνει, δε σημαίνει ότι μπορεί να είναι όλα ανθόσπαρτα, έτσι. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες. Αν λοιπόν, κύριε Κίρτσο, για να κλείσουμε με εσάς με ένα τελευταίο σχόλιο, τα περισσότερα είναι ανθόσπαρτα στην αξιολόγηση και κλείσει κανονικά, ενδιαμέσως θα πρέπει να δούμε κάποια πρακτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το πλεώνασμα που θα μοιραστεί. Είναι ένα σημείο διαφωνίας σας με την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται ότι θα πρέπει να στηρίξει το να επιστρέψει σε